Και πάμε. Νομούτσο μας. Νομούτσο μας, ο δεύτερο καλεσμένο μας, τον οποίο φυσικά ο Χρήστος το γνωρίζει πολύ καλύτερα. Όλοι τον ξέρετε, είναι ο Φρανσίσκο Χαβίτο. Χαβί! Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και τάλ. Καλά, bien. Καλά. Με γιάμο Κρύσανθος. Κρύσανθος. Καλά, εσύ. Καλά, μια χαρά. Έχω μάθει να λέω un café, por favor. Ρεσταουράντε, είναι χρήσιμο όπως καταλαβαίνεις. Και τέτοια πράγματα. Τι άλλο. Σίγουρα τα κακή λέξη, σίγουρα. Κακές, ναι. Είναι το πρώτο που μάθαμε όλοι. Τι να μάθω άλλο με Ρέρα τώρα που έρχεται να λέω. Σίγουρα. Καταρχήν, πού είσαι, πού σε βρίσκουμε. Δώσ' μας point στο χάρτη, πού είσαι ακριβώς τώρα. Τώρα είμαι στο σπίτι μου, ακριβώς, γιατί εμείς τελειώσαμε τώρα πρωτάθλημα και το play-off και τώρα σε λίγο θα πάω να κάνω με τα παιδιά σχολείο για ποδόσφαιρο, για το σχολείο που κάνω εγώ για προπονητή, ναι. Και, αλλά μετά θα πάω να κάνω το προπονητή. Α, γιατί... Ετοιμάσαι για προπονητής δηλαδή, ναι, πάω να παίρνω το διπλώμα. Και για το διπλώμα χρειάζεται να κάνω πράγματα με τα παιδιά. Ναι, ναι. Άρα να σε έχουμε στα υπόψη μας για σε βάθος σε μια πενταετία τον έχω. Ναι, ναι. Έρχεται ο Χάβη. Πώς περνάς, είσαι πιο ήρεμος, πιο ανήσυχος, πώς ακριβώς περνάει η μέρα του Χάβη το πλέον στην πατρίδα του, αλλά με λιγότερες απαιτήσεις ποδοσφαιρικές πλέον στην ομάδα που παίζεις? Ναι, τώρα είναι πιο ήρεμο γιατί δεν είναι τόσο pressing που έχει επαγγελματίας. Εδώ δεν είναι ακόμα επαγγελματίας. Mm. Θέλουμε να ανεβάσουμε φέτος σε λίγο, αλλά δεν μπορούσαμε. Προσπαθούμε το επόμενη χρόνια και είμαι πιο ήρεμο στο σπίτι μου, στο χωριό μου, με τα παιδιά, με τα οικογένεια. Είναι διαφορετικό. Στην Κορία, για μένα, Φρανσίσκο, έτσι. Για μένα μου αρέσει, ναι, πιο πολύ το άλλο, αλλά ποδόσφαιρο κάποια στιγμή είναι έτσι και τώρα είμαι στο σπίτι πιο ήρεμος. Έτσι. Φαντάζομαι έχεις πληροφορηθεί ότι ο Άρης προσπαθεί να φέρει νέους Χαβίτο στην ομάδα και έφερε Ισπανό προπονητή ακριβώς για να το πετύχει αυτό. Ναι, το είπα εγώ. Έκαναν πριν όπως κάναμε η μέρα που ήρθαμε εμείς, η πρώτη μέρα, η πρώτη χρονιά, γιατί ανεβάσει ομάδα και ήρθε, δεν ήταν Ισπανός, ήταν Αργεντινός, αλλά ισπανική γλώσσα, ο προπονητής και ισπανικό παίκτες. Εγώ περιμένω να πάει σιγά σιγά καλά τα πράγματα, γιατί από Ισπανία και από όλα χώρα υπάρχει πολλούς καλούς παίκτες που είναι σε κατηγορίες που λες, είναι κάτω κατηγορίας, αλλά είναι πολύ καλούς παίκτες, γιατί υπάρχει πολλούς, δεν μπορούν να παίξει όλοι. Έτσι. Και εμείς το λέμε πολλές φορές. Εμείς ήρθαμε από αυτή η κατηγορία και μετά είμαστε χρόνια εκεί που παίξαμε. Σε Παλή, Ευρώπη, βλέπεις, δεν υπάρχει πολλά διαφορά. Σε ένα παίχτη από την Μπαρτσελόνα Β, τώρα που ενδεχομένως μπορεί να έρθει στον Άρη, γιατί το ίδιο δρομολόγιο ακολούθησες και εσύ, τι θα του έλεγες για την ομάδα, για την ιστορία της γενικότερα? Το πρώτο από όλα πρέπει να μάθει τη ιστορία και ο παντός που έχει, τι πράγματα έχει πίσω ομάδα. Δεν είναι μόνο ομάδα παίξει Super League και μια χαρά. Όχι, είναι ιστορική ομάδα με πολλούς οπαδούς, με πολύ πάθος, να μάθει αυτό. Γιατί άμα έχεις πολύ πάθος, πότε πάει τα πράγματα καλά, είναι μια χαρά, είσαι θεός. Αλλά άμα δεν πάει καλά, πρέπει να μάθεις να μην κάνεις φλάκα, γιατί ο παντός... είναι πράγματα από τη σουίτη. Είναι να το μάθει, να μην κάνει μετά τρέλα. Αλλά ο παντού θέλει πρώτα απ' όλα, αυτό που θέλω να λέω για όλοι, είναι η δουλειά. Ναι. Άμα δουλεύει δυνατά και τόση όλα, ο παντού δεν σου λένε τίποτα. Άμα πας εκεί και πας σαν μοντέλο, μετά έχει πρόβλημα. Εσύ με τι ψυχολογία έχεις έρθει τότε? Γιατί ήταν πάνω κάτω η κατάσταση. Ο Άρης επέστρεφε από την Β' Εθνική στη Super League. Έρχοσαι για πρώτη φορά στη χώρα, σε ένα άγνωστο περιβάλλον. Με τι ψυχολογία έχεις έρθει εσύ τότε και με τι σκέψεις? Εγώ, η μέρα που ήρθα εκεί. Ναι. Εγώ ήρθα με...
πολύ χαρούμενος, γιατί παίξω Πριμέρα Διβισιόν, λέμε μέσα εδώ, Super League. Μου λένε, έμαθα που ήταν η ιστορική ομάδα και εγώ, για μένα μου αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο. Είναι ο πρώτο που μου αρέσει. Γι' αυτό είναι ο πρώτο που θέλω να κάνω. Και έχω ευκαιρία για να παίξω σε μια μεγάλη ομάδα και ξεκινά από μηδέν στην καριέρα μου. Γιατί ήταν Β' στη Βαρκελόνη, πήγα πρώτη ομάδα, μετά κατεβάσω, έχω τραυματία τα λοιπά. Και ξεκινάω από μηδέν και είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία για μένα. Και ήμουνα πολλά χρόνια που παίξω ποδόσφαιρο που ήθελα τέτοια πράγματα και ήρθα με πολύ χαρά. Πάντως, Χάβη, χάρη σε σένα, και το λέω σε σένα προσωπικά, αλλά και σε, και θα καταλάβεις γιατί το λέω, αλλά και σε πολλούς άλλους παίκτες σαν και σένα, οι Ισπανοί ποδοσφαιριστές έχουν μάθει λίγο καλύτερα τον Άρη. Και το λέω αυτό γιατί και με τη Σαραγώσα ο Άρης με ένα δικό σου γκολ παίρνει την πρόκριση, αλλά και με την Ατλέτικο. Πάλι έχεις γκολ εδώ πέρα εσύ και άλλος Ισπανός ο Σέρχιο βάζει γκολ εκεί. Γενικότερα νομίζω ότι τον έμαθαν πολύ περισσότερο τον Άρη τα τελευταία χρόνια και δεν ήταν τόσο άγνωστο όπως ενδεχομένως δεν ήταν για εσάς που έπρεπε να ψάξετε για να βρείτε. Πού πάω τώρα, τι είναι Θεσσαλονίκη, τι είναι Άρης κτλ. Ναι, αυτό η μέρα που πήγαμε εμείς δεν φέραμε πολύ από εκεί. Από Θεσσαλονίκη, από Άρη, από ελληνική πρωτάτημα. Μετά που παίξαμε εμείς Ευρώπη άλλες ομάδες, μάθαινε λίγο παραπάνω γιατί εδώ στη μερίδα αυτό παρακολουθεί πολύ παίχτες Ισπανούς. Και μετά εμείς παίξουμε με τη Σαραγώσα, με την Ατλέτικο και ο κόσμος ακούει το όνομα. Λέει που, τι ομάδα είναι αυτό, που είναι αυτό και κερδίσει αυτό. Η ομάδα που αποκλείει τους Ισπανούς είναι. Ναι, αυτό. Και μετά όλοι μάθει λίγο από τον Άρη. Πιο πολύ. Αυτό είναι η Ευρώπη. Και εμείς είχαμε τέτοια τύχη και κερδίσαμε τέτοιες ομάδες που είναι λίγο παραπάνω. Λένε, δεν είναι αυτή η ομάδα, ποια είναι. Και εφημερίδα, ραδιόφωνα αυτά, συγκεκριμένα να παρακολουθεί η Super League λίγο παραπάνω γιατί ήρθε πιο πολλοί παίχτες από Ισπανία από εκεί Ελλάδα και ήρθε μετά πολλούς παίχτες για Ελλάδα και παρακολουθεί πιο πολύ. Πάντως, αυτό είναι ωραίο. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, ο Άρης είναι η μοναδική ομάδα από την Ελλάδα που έχει κερδίσει μέσα στην Ισπανία. Δεν το έχει κάνει καμία άλλη ομάδα. Αυτό μου είπαν πολλά χρόνια πριν, μου είπαν και μέχρι τώρα δεν είδα άλλο. Όχι, μόνο Άρης. Αυτό είχαμε. Δεν είμαστε τόσο κακός. Έτσι, όχι. Ίσα-ίσα να σου πω κάτι. Όλοι σήμερα στη Θεσσαλονίκη και όταν μιλάνε για τον Άρη λένε να κάνουμε μία ομάδα όπως τότε έκαναν ο Χάβη, ο Κόκε, ο Κάλβο, όλα τα παιδιά εκείνα που είχατε έρθει από την Ισπανία αλλά και από άλλες χώρες γιατί υπήρχαν καλοί ποδοσφαιριστές όπως υπήρχαν και καλοί Έλληνες ποδοσφαιριστές εδώ και είχατε κάνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μια ανταγωνιστικότατη ομάδα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Το όνειρο του Αριανού σήμερα μετά από 4 χρόνια ταλαιπωρίας αυτό είναι, να γίνει μια ομάδα όπως η δική σας τότε. Αυτό για μένα σημαίνει πολύ γιατί σημαίνει η δουλειά που κάναμε εμείς εκεί, εγώ λέω προσωπικά για μένα. Ήταν καλό. Της άρεσε την κόσμο. Εγώ αυτό ήθελα. Δεν είναι μόνο η δουλειά μου, γιατί εγώ εντάξει είναι η δουλειά μου, αλλά για μένα μου αρέσει να παίξω καλό ποδόσφαιρο και να το δει το κόσμο, να δώσω κάτι από το αγάπη που μου δώσαν τότε, όχι μόνο για μένα και για την οικογένειά μου, να δώσω κάτι πίσω. Και είδα ο κόσμος χαρούμενοι γιατί εμείς κερδίσουμε, γιατί εμείς παίξουμε καλά. Αυτό είναι μια πράγματα που μου αρέσει πολύ για μένα. Είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό. Για σένα ειδικά είναι και το γεγονός και της συμπεριφοράς και του χαρακτήρα σου και να ξέρεις ότι ο κόσμος ξέρει να αναγνωρίζει ποιος δουλεύει πραγματικά, ποιος αφοσιώνεται, ποιος αγαπάει την ομάδα και παρόλο που εσύ κάποια στιγμή έφυγες από την ομάδα για να πας σε μια άλλη ομάδα, τότε με τη Λακορούνια που γίνεται και τον μπέρδεμα αν θυμάσαι, με το δανεικός, όχι δανεικός, όχι κανονικός, όχι τέλος πάντων, και παρόλο που έφυγες και πήγες και σε άλλη ελληνική ομάδα, δεν υπήρξε κανένας που να πει κακή κουβέντα και αυτό ξέρεις το έχεις κερδίσει εσύ με τη συμπεριφορά σου όσα χρόνια είσαι εδώ. Ναι, εγώ έχω μια ανέκδοτα που είμαι στην Κερκυρά τότε και ήρθε ο κόσμος από εκεί μου λένε Χάβη, γεια σου, τι κάνεις, λέω. Μου λένε άλλο συμπαίκτες μου, λένε ποιος είναι αυτό, το ξέρεις, όχι, λέω. Μου λένε είμαι από Θεσσαλονίκη, α, ναι, γεια σου, είναι σαν, είμαι από χωριό σου, είναι αυτό. Λέω, ναι, ήρθε ο κόσμος από Θεσσαλονίκη ή από άλλη χώρα που είναι από Αριανό και μου λένε γεια σου σαν το φίλο από παλιά. Λέω, ναι, είμαι
Πολύ χαρούμενο με αυτό. Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό. Πες μας κάτι. Ακούγονται και γράφονται πολλά ονόματα τώρα από την Ισπανία. Δεν ξέρω, έτσι, δύο παίκτες που απασχολούν τον Άρη, θα δούμε τι θα γίνει. Είναι ο Ντεγκαλαρέτα, αν το λέω σωστά, και ο Αρνάιφ. Για τον δεύτερο έχουμε διαβάσει πάρα πολλά πράγματα. Φαντάζομαι ότι συμφωνείς ότι είναι δύο παίκτες που αν έρθουν στον Άρη μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ. Βέβαια, σίγουρα. Δεν το ξέρω πολύ αυτούς δύο. Αρνάιφ λίγο παραπάνω, αλλά όχι πολύ. Mm-hmm. Και, αλλά μια πράγματα που ξέρω σίγουρα, γιατί ήμουν εγώ εκεί, mm-hmm. Από την Μπαρτσελόνα Ακαδημία, από εκεί υπάρχει πολύ καλούς παίκτες όλοι. Ναι. Μετά πρέπει να μην έχεις μόνο α, είσαι καλός με μπάλα. Πρέπει να είσαι καλός με μπάλα, με ψυχολογία, με τρέξιμο. Πρέπει να έχεις διαφορετικά πράγματα. Αλλά σίγουρα μπάλα ξέρουν και. Ναι. Είναι φυσιολογικό. Καλά για να είναι εκεί. Ο προπονητής ξέρει που έρχεται μπάλα ή... Ναι, ξέρει. Και αυτό που είπα, ήταν προπονητής σε διαφορετικές ομάδες, με διαφορετικούς στόχους, mm-hmm. που έχει να ξέρει, άμα τώρα πρέπει να παίξουμε, παίξουμε. Τώρα δεν είναι η μέρα για να παίξουμε, να δουλεύουμε, δουλεύουμε, ξέρουν αυτό. Mm-hmm. Αλλά τώρα χρειάζεται λίγο χρόνο να μην θέλουν να τρέχουν όλοι, γιατί α, τώρα είμαστε Super League, τώρα πάνω πρέπει να κρατήσουμε όλα τις αγώνες. Όλοι θέλουν να κρατήσουν όλες τις αγώνες, αλλά λίγο υπομονή να κάνει ομάδα, να οι παίκτες χρειάζεται λίγο χρόνο να σου ξέρουν ένα στον άλλο, γιατί χρειάζεται χρόνο να ξέρει να πέσει, α, αυτός είναι γρήγορος, αυτός είναι δυνατός, αυτός είναι καλό με αυτό. Mm-hmm. Χρειάζεται χρόνο λίγο και μετά με λίγο υπομονή και χρόνο σίγουρα θα κάνει πολύ καλή ομάδα. Mm-hmm. Το προφίλ του έτσι προπονητικά το ξέρεις καθόλου? Δηλαδή είναι προπονητής ο οποίος του αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο, το αμυντικό ποδόσφαιρο, είναι του 1-0 να κρατήσουμε το 0 πίσω και να βάλουμε ένα γκόλ, ή ανοίγεται περισσότερο και κανονικά θέλει... Είναι προπονητή που της αρέσει ποδόσφαιρο, uh-huh. να παίξει ποδόσφαιρο. Αλλά σαν προπονητής τώρα που βλέπω εγώ από την άλλη πλευρά, uh-huh. ναι. ήταν πρέπει να είσαι... Καλώς, να έχεις μυαλό. Τώρα είναι, mm-hmm. είμαστε καλά, εντάξει, παίξουμε ποδόσφαιρο. Τώρα δεν είμαστε καλά, σήμερα δεν παίξουμε τόσο καλά. Να προσαρμόζεται δηλαδή. Να έχει διαφορετικά πλάνα. Και να ξέρεις τι παίχτες έχει. Τώρα έχω τέτοιο παίχτες, δεν μπορώ να κάνω τέτοιο ποδόσφαιρο, τώρα πρέπει να κάνω άλλο. Ναι. Γι' αυτό λέω πρέπει να ξέρουμε τι ομάδα έχει, τι παίχτες έχει και μετά θα κάνει ένα πλάνο. Να τώρα παίξουμε αυτά ή παίξουμε άλλο. Mm-hmm. Σίγουρα. Εσύ γενικότερα παρακολουθείς τι γίνεται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, έστω και χωρίς τον Άρη. Ναι, το κοιτάξω, μιλάω με κάποιους φίλους εκεί, βλέπω την Ιντερνετ, η χρόνο που έχω, γιατί με τα παιδιά, το σχολείο και τα προπόνηση και αυτά, πάρω λίγο στη νύχτα που είμαι πιήρημος να διαβάσω, να βλέπω πράγματα. Μάλιστα. Σου στέλνουν μηνύματα ακόμα οι φίλοι του Άρη. Μιλάτε στα... Τώρα έχει Messenger, έχει Viber, έχει πολλά πράγματα για να μιλάτε. Ναι, και τηλέφωνο τώρα. Α, και τηλέφωνο. Το έχουμε πάντα, ναι. Τώρα είναι εύκολο με Ιντερνετ και WhatsApp και FaceTime και έχει πολλά πράγματα να μιλήσεις, άμα θέλεις να μιλήσεις. Μάλιστα. Να σε περιμένουμε κιόλας καθόλου στην Ελλάδα. Διακοπές, αρθείς να κάνεις. Πού θα πας? Ναι, θέλω, προσπαθώ. Τώρα δεν ξέρω. Τώρα κοιτάξω λίγο χρόνο, γιατί σε λίγο θα κάνω ένα κάμπου για παιδιά και τέτοια. Κοιτάξω τι μέρες έχω, τι μέρα το κάνω. Είναι, τώρα είμαι λίγο... 25 Ιουλίου έχει Άρης ΑΕΚ φιλικό. Ο Άρης με την πρωταθλήτρια ομάδα. Άρης ΑΕΚ. Μια χαρά, τέτοιο. Πολύ καλό. Στο καινούριο, στο εγώ, καινούριο μπορεί γήπεδο. Μπορεί και θα μπει και προετοιμασία είναι έτσι. Εγώ, πιστεύω. Θυμάσαι, μάτς με ΑΕΚ, με ΑΕΚ που βάλες γκολ, το θυμάσαι? Άρης ΑΕΚ. Θυμάμαι ένα αγώνα που έβαλα δύο γκολ στο playoff και αυτό... 4-0. 4-0. Ναι, 4-0. Τι χρώμα φανέλα φορούσες? Για να δεις ότι εγώ θυμάμαι. Τι χρώμα ήταν η φανέλα εκείνη τη μέρα που βάλες τα δύο γκολ, τι χρώμα ήταν? Το κόκκινο ήταν το χρώμα, κόκκινο ήταν. Όχι ακριβώς κόκκινο, μπορντοτέτοιο. Ναι, αυτή η χρώμα που είναι... Περίμενε τώρα, γκρι ήτανε. Όχι, κόκκινη είναι που έχει βάλει ο Νέτο δύο γκολ, 1-2 που έχει κερδίσει ο Άρης, το ΆΚΑ. Η γκρι ήτανε. Εκεί δεν είναι μόνο τέτοιο αγώνα, εγώ είμαι στο play-off, λέω. Στα play-off 4-0, 4-0 στα play-off, με Μπάγεβιτς. Στο 4-0 την κόκκινη φορά. Ναι. Είσαι σίγουρος? Ναι.
Καλά, θα το να χάβει θα την το δω και θα το ξανασκεφτώ. Μπορεί να βάλει κι άλλο με την κρύη. Με την κόκκινη ήταν σίγουρα εκείνο το παιχνίδι. Τέλος πάντων, εμείς αν έρθει εδώ, είμαστε και σε περιμένουμε. Έχει και αρκετούς φίλους άλλωστε που σε περιμένουν εδώ πέρα στην Ελλάδα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σου ευχηθούμε ό,τι καλύτερο σε ό,τι κάνεις και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής που αρχίζει να ανοίγεις έτσι σιγά σιγά και αυτό το νέο κεφάλαιο στην καριέρα σου. Γιατί έχεις 5-6 χρόνια. Να μην έρθει και εσύ και να κάτσει τον πάγκο της ομάδας την οποία υπηρέτησες πολλά χρόνια ως ποδοσφαιριστής. Ευχαριστώ πολύ. Χάβη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι. Επίσης. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι. Αυτά από τον Φρανσίσκο Χαβίτο.